Να καλωσορίσω τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, που είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο οποίος χρειάστηκε να κάνει μια πρόταση για κάτι που ίσως πολλοί το θεωρούν αυτονόητο, ότι παιδιά, εκτός, ας πούμε, δεν χρειάζεται να σφαζόμαστε. Τη λέω εγώ τώρα λίγο απλουστευτικά και κλαϊκευμένα, αλλά θα μας την εξηγήσει καλύτερα ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Καλό σας απόγευμα, κύριε Θεοχαρόπουλο. Γεια σας, καλό απόγευμα και στους ακροατές. Και τις ακροάτριες, προσέξτε, γιατί θα μας κατηγορήσουν για σεξιστικό λόγο. Πρώτον στις ακροάτριες και στις ακροάτριες. Λοιπόν, εσείς δεν έχετε τέτοια διλήμματα στο ΣΥΡΙΖΑ, σκοτώνεστε και ανεξαρτήτως ποιος έχει το προβάδισμα και τα λοιπά. Αλλά θέλω να ξεκινήσω... Είναι μια απογοητευτική εικόνα αυτή. Δεν είναι. Επίλυση. Καλά, για τον κόσμο είναι σίγουρα. Είναι μια απογοητευτική εικόνα και αν θέλετε να σας πω την άποψή μου, ναι, γι' αυτό βέβαια πρέπει γρήγορα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Δηλαδή το τέλη Νοεμβρίου που αποφασίσαμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Άκουγα πριν για τον τοκετό που σας έλεγε για τις Οδύνες ένας ακροατής. Ναι, και υπάρχει και το περίφημο Όδυνε νόρο σκέτε και μην. Το ξέρετε ότι κυλοπώνησε βουνό και γέννησε ποντίκι. Ελπίζω λοιπόν να μην συμβεί αυτό στην περίπτωσή σας. Ακριβώς. Και να σας πω και το εξής, ότι νομίζω ότι οφείλουμε όλοι στις κρίσιμες τιμές οι οποίες υπάρχουν να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Κρίθηκε από τα συλλογικά μας όργανα ότι ο Στέφανος Κασελάκης ήταν ένας ακατάλληλος πρόεδρος, γι' αυτό έχασε την εμπιστοσύνη του από την Κεντρική Επιτροπή με την πρόταση μορφής η οποία έγινε. Την εμπιστοσύνη των οργάνων. Έτσι είναι στα κόμματα. Ναι, έτσι, ναι, είναι και, έτσι είναι και στη Βουλή των Ελλήνων. Έτσι είναι τα κόμματα. Αυτό είναι αλήθεια. Και η Βουλή, όταν εκλέγεσαι, αυτή είναι υπεύθυνη για την. Από εκατομμύρια εκλέγονται οι κυβερνήσεις και η Βουλή μπορεί να κάνει πρόταση μορφής και να ρίξει μια κυβέρνηση. Το ίδιο και στα κόμματα. Η Κεντρική Επιτροπή έχει. Έχουν ρόλο δηλαδή, τα όργανα, γι' αυτό είναι και κόμματα. Δικλείδες, ναι. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχουν ανεξέλεγκτες αιστείες πουθενά. Ναι. Κανένα δεν είναι ανεξέλεγκτο στη δημοκρατία. Δηλαδή, όπου και να εκλέγεσαι, όπως και να εκλέγεσαι, κάποιο έλεγχο υπάρχει από κάποια όργανα, είτε του κόμματος, είτε τη Βουλή, είτε οπουδήποτε. Καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η βασική όρη τη δημοκρατία και των κομμάτων τη δημοκρατία, όχι των προοδευτικών των αριστερών, των κομμάτων τη δημοκρατία. Εδώ πέρα λοιπόν κρίθηκε και σωστά, κατά την άποψή μου, κρίθηκε και πλέον η συλλογική απόφαση του κόμματος, ότι εδώ είχαμε μια διχαστική πολιτική τον τελευταίο χρόνο από τον Στέφανο Κασελάκη, εσωστρεφή, που παρήγαγε όσα παρήγαγε και έφεραν εδώ που έφεραν την κατάσταση. Πάμε τώρα μπροστά να εκλέξουμε. Ναι, αυτό νέα να πούμε, γιατί δεν θέλω να ανοίξω την κουβέντα. Βέβαια, πάλι, να μην συζητάμε τα ίδια. Ναι. Να εκλέξουμε νέα ηγεσία. Είπατε για μια πρόταση η οποία έκανα και πράγματι έγινε απόφαση της κεντρικής μας. Τι έλεγε αυτή η πρόταση, κύριε Θεοχαρόπουλο? Ότι ξέρετε κάτι, ότι διάφορες στοχοποίησεις και εκφράσεις, όπως είναι κουκουλοφόροι, πραξικοπηματίες, εκτροπές, ναι, όλα αυτά είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Νομίζω είναι αυτονόητο. Ναι, παρότι είναι χρησιμοποιήθηκαν αυτονόητο κάποιοι όχι ωραίοι όροι και για τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη, με το που έκανε και τα πρώτα βήματα. Θέλω να πω, αυτό δεν είναι αυτονόητο σε ένα κόμμα. Στον πρώτο μήνα εννοείται, ναι, τότε, ναι, που είχε πριν... και το οποίο είχαμε πει για τα λάθη που είχαν γίνει. Ναι, πριν προλάβει δηλαδή να πει γεια σας. Ναι, και ακριβώς τότε. Εγώ τότε έλεγα ότι είναι λάθος όλο, ναι, το θυμάμαι αυτό που κάνανε ακριβώς. Δηλαδή, σε αυτό έχετε μια συνέπεια. Όπως έλεγα ότι ήταν λάθος όσο κάνανε εκείνο που κάνανε εκείνη τη στιγμή, έτσι λέω ότι είναι λάθος να ακούμε τώρα ξαφνικά για εκτροπές, πραξικοπηματίες, τέτοια. Αδιανόητα πράγματα. Αυτό όμως δεν είναι και μια δημοκρατία. Δημόσια... υπάρχουν κανόνες. Ναι. Δημοκρατία υπάρχουν κανόνες. Όταν κερδίζεις, δεν μπορεί να είναι τότε μόνο οι κανόνες καλοί και όταν χάνεις να μην είναι καλοί οι κανόνες. Ναι, αλλά δεν μπορεί να εκφράζει και κάποιος, εννοεί τη γνώμη του ή ότι θα πρέπει στα όργανα οι διαδικασίες να απορροφούν. Η γνώμη, βεβαίως. Η γνώμη. Όταν διαφωνείς με μια απόφαση, έχεις το δικαίωμα την προσωπική σου γνώμη να τη λες. Αυτό που όμως δεν μπορείς να κατηγορήσεις είναι συλλήφθη, είναι ένα συλλογικό όργανο που παίρνει μια συλλογική απόφαση ότι είναι, για παράδειγμα, πραξικοπηματίες ή εκτροπή. Mm. Αυτό δεν είναι ξένο προς τη δημοκρατία, δεν έχει ξανασυμβεί να υπάρχει μια τέτοια συλλογική κατηγορία. Το να διαφωνείς με την άποψή σου και να έχεις μια άλλη άποψη, βεβαίως. Είναι το δημοκρατικό δικαίωμα, το οποίο πρώτος εγώ και πρώτοι εμείς το διεκδικούμε για όλους. Λέω λοιπόν τώρα ότι αυτό το οποίο κατά την άποψή μου αποφασίστηκε ήταν το αυτονόητο. Όπως και αποφασίστηκε ότι προχωράμε μπροστά για να εκλέξουμε νέα ηγεσία. Τέλη Νοέμβρη θα γίνει η εκλογή της ηγεσίας. Το χρονοδιάγραμμα πώς είναι τώρα? Μία με 3 Νοεμβρίου θα γίνει το συνέδριο και 24 Νοεμβρίου έχουμε την εκλογή Προέδρου και αν χρειαστεί δεύτερος γύρος, 1 Δεκέμβρη. Άρα το συνέδριο αυτό είναι εκτακτό. Έκτακτο, ναι, έκτακτο, γιατί έτσι προβλέπει το καταστατικό μας όταν υπάρχει μια διαδικασία μορφής. Πριν μου πείτε κάτι άλλο, μια διευκρίνηση, γιατί καθώς έμπαινε ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, ο Φώτης Παπούλιας,
Μου λέει να το ρωτήσεις τον κύριο Θελό. Θα πες γνωρίζει, Φώτη μου. Το γνωρίζει καλά τα αυτά του χώρου της αριστεράς. Ναι, ναι, γι' αυτό. Να ρωτήσεις, μου λέει, αυτό με το πόθεν έσχες όμως, ναι, δεν είναι πρωτοτυπία με την έννοια ότι τα υπόθεν έσχες τα ελέγχουν οι αρμόδιες αρχές. Μα δεν έχει μπει έλεγχο. Υπάρχουν κατηγορίες όπως οι δημοσιογράφοι, εμείς, οι βουλευτές, που είμαστε υποχρεωμένοι να τα δίνουμε να τα επανεξετάζουν και μάλιστα των πολιτικών μπορούν και να δημοσιοποιούνται. Αλλά να ζητάτε εσείς από τους υποψήφιους, που μπορεί να μην είναι βουλευτές ή βουλευτίνες, να δώσουν το πόθεν έσχες, δεν έχει μια έννοια παρατυπίας ή υπερβολής. Θα σας τα πω. Πρώτον, προσωπικά μιλώντας, εγώ είναι δημοσιοποιημένο το πόθεν έσχες μου και κατατέθετο πάνω από 10 χρόνια, πολλά χρόνια, και είναι δημοσιοποιημένο. Εντάξει. Το λέω γιατί η βασική όρη διαφάνεια στην πολιτική είναι, στην πολιτική, όποιος μπαίνει στην πολιτική, είναι ότι όλα είναι διαφανή. Ναι. Και θέλω να πω το εξής. Εδώ, ποια κριτήρια μπήκαν πρώτα-πρώτα. Το λέω γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι οι ακροατές να ξέρουν τα πάντα. Τα κριτήρια που μπήκαν για να είναι κάποιος υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία, ναι, ή υποψήφια πρόεδρος, είναι πολύ απλά. Είναι να έχει 30 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που είναι το 10% ωραία, μόνο, το 10% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Εντάξει. Και να. Αυτό που έχει αναρτήσει, αυτό που έχει καταθέσει το πόθεν έσχες στις δημόσιες υπηρεσίες, να το δημοσιοποιήσει όταν καταθέτει υποψηφιότητα στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ για όρους διαφάνειας και να είναι μεταξύ των υποψήφιων προέδρων όλα στο φως. Αν δεν είναι υπόθεος πόθεν έσχες. Εγώ λέω αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία τέτοια περίπτωση. Αυτή τη στιγμή, γιατί κάνει καμία που να έχει ακουστεί. Καμία. Ναι. Κανένα, γιατί δεν καταθέτουν μόνο. Ο Στέφανος Κασελάκης έχει πει δημοσίως ότι έχει καταθέσει, για παράδειγμα, αν μου λέτε για τον Στέφανο Κασελάκη, 30 Ιουνίου. Ναι, επειδή έγινε πρόεδρος κόμματος, αλλά ναι, μπορεί ένα άλλο μέλος σας να μην έχει. Αυτά θα τα διευκρινίσουμε στην πορεία, αν συμβεί αυτό και είναι υποψήφιος ή υποψήφια κάποιος ο οποίος δεν είχε υποχρέωση. Αυτή τη στιγμή όμως όλοι που έχουν ακουστεί έχουν καταθέσει. Ναι. Και λέμε, αυτοί που έχουν καταθέσει, απλώς για όρους διαφάνειας, να είναι αναρτημένο στο ΣΕΤ. Όχι να ελεγχθεί, απλά να δημοσιοποιηθεί. Μάλιστα. Νομίζω. Εσείς το έχετε δημοσιοποιήσει, εγώ, μπορεί να θέλετε να είστε υποψήφιος. Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος εγώ. Σίγουρα, δηλαδή. Ναι, σίγουρα. Γιατί βγήκε η κυρία Γεροβασίλη σήμερα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει ένας σε εισαγωγικά σχεδιασμός να μην είναι πολλά πρόσωπα από ένα κοινό χώρο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη δεν θέλαν και μάλιστα λέγανε ότι αυτό αφορά τον Κασελάκη, ας πούμε. Δεν θέλω, δηλαδή δεν θέλαν, και δεν θέλαν να υπάρχει δημοσιευμένο το πόθεν έσχες, για παράδειγμα, του Στέφανου Κασελάκη. Εγώ πραγματικά, αν βγήκε ο ίδιος και το πει, θεωρώ ότι κανονικά δεν πρέπει να το πει ο ίδιος. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένας υποψήφιος πρόεδρος να πει ότι δεν θέλω να αναρτήσω αυτό που έχω καταθέσει. Αυτό θα περιμένουμε να δούμε, γιατί δεν είναι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει να κρύψει κάποιος με όρους διαφάνειας όταν θέλει να γίνει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να ξαναγίνει. Βεβαίως, σωστά, να ξαναγίνει. Το διορθώνω, αλλά ήταν. Ήταν, δεν είναι, να ξαναγίνει. Ναι. Λοιπόν, άρα δεν είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήτανε. Μέχρι το να έρθει η εμπιστοσύνη του. Ναι. Άρα, λέω λοιπόν, όταν θες να είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι δυνατόν εδώ απλώς βουλευτής και έχει αναρτεί τα πάντα, ή στέλεχος ή δημοσιογράφος να τα καταθέτει και να μην θες να είναι αυτά στο φως της δημοσιότητας και της διαφάνειας, το όλα στο φως. Θεωρώ λοιπόν τη συζήτηση η οποία γίνεται πραγματικά πρωτόγνωρη. Μάλιστα. Το να μην θέλουν οι υποστηρικτές. Επειδή το είπατε για την πρωτόγνωρη και επειδή έχουμε ακριβώς 2,5 λεπτά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι και μετά λέτε κι εσείς ότι τυχόν δεν προέκυψε από τις δικές μου ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι όλη αυτή η κουβέντα που τώρα την κάνουμε, βέβαια γιατί σας ρώτησα εγώ, δεν ήταν ότι ήρθατε και είπατε έλα εδώ να σου πω για το πρόεδρο, είναι αυτό που μπορεί να δώσει στον κόσμο ελπίδα, προοπτική κτλ.? Όχι. Η κουβέντα που μπορεί να δώσει στον κόσμο ελπίδα και προοπτική είναι να μιλήσουμε τώρα με βάση και τους υποψήφιους και τις υποψήφιες και με βάση και το συνέδριό μας για τα θέματα της πολιτικής. Μάλιστα. Και να αναδείξουμε τα θέματα της πολιτικής. Άρα οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες να δώσουν ιδεολογικό και μπράβο, πολιτικό στίγμα, όχι μπράβο, απαραίτητα πόθεν έσχες. Ακριβώς. Αυτό είναι αυτό είναι για να κατέβουν υποψήφιοι. Ναι. Το πώς όμως θα ψηφίσει ο κόσμος, πώς θα στηρίξουμε όλοι μας και εγώ, ποιος και ποιους, εξαρτάται από τις, και ο κόσμος πώς θα κινητοποιηθεί για να έρθει
στη διαδικασία και να εμπνεύσουμε ευρύτερα τον κόσμο για να μπορέσουμε να ξαναπάρουμε μπροστά. Γιατί ο Στέφανος Κασελάκης ήρθε για να κερδίσει το Μητσοτάκη και χάνει από τον Ανδρουλάκη στις μετρήσεις αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Λέω λοιπόν, για να ξαναγίνουμε κόμμα διακυβέρνησης, χρειάζονται προτάσεις. Και εγώ λέω ότι συγκεκριμένες προτάσεις που εγώ υποστηρίζω, για παράδειγμα για την παιδεία, για την υγεία, για ένα σύγχρονο σύστημα κοινωνικού κράτους, πρόνοιας, για ένα κόμμα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ισχυρό, που θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην δημιουργία ισχυρού ευρύτερου προοδευτικού πόλου για να κερδίσει το Μητσοτάκη. Αυτά εδώ είναι συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία πρέπει να αναπτυχθούν αυτή την περίοδο για να τα ακούσουν οι πολίτες, γιατί ενδιαφέρουν τους πολίτες πώς θα να διαλέξουν βάσει αυτού. Πόσο καιρό πρέπει να είναι μέλος κανείς για να μπορεί. Γιατί αυτό, κύριε Θεοχαρόπουλε, ο ασκός του Αιώλου άνοιξε. Ναι. Όταν ο κύριος Τσίπρας επέλεξε, τότε που ήταν βέβαια μόνος του υποψήφιος, να μπορείς δύο μέρες πριν, δεν ξέρω, την ίδια μέρα πήγαινες, έδινες 2 ευρώ. Καλά, το ότι ψηφίζεις και παίρναγες μια βόλτα. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Ένα θέμα είναι ότι μπορεί κάποιος να πάει την ίδια μέρα και να ψηφίσει, να γραφτεί μέλος και να ψηφίσει την ίδια μέρα, και τώρα αυτό θα γίνει. Αυτό δεν είναι όμως διαδικασία κόμματος τώρα, μεταξύ μας. Θέλει μεγάλη συζήτηση. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά θέλει μεγάλη συζήτηση. Και ένα άλλο θέμα, πόσο καιρό πρέπει να είσαι μέλος για να μπορείς να είσαι υποψήφιος πρόεδρος ούτω καθεξής και όλα αυτά. Εμείς δεν αλλάζουμε τα κριτήρια για να μην θεωρηθεί αυτή τη στιγμή κάτι. Μάλιστα. Ότι είναι φωτογραφικό για οποιονδήποτε. Τα κριτήρια μένουν ίδια δηλαδή σε αυτά τα θέματα, όπως και το προηγούμενο καλοκαίρι. Γιατί φανταστείτε εδώ να αλλάζαμε τα κριτήρια, τι θα γινόταν και τι συζήτηση θα άνοιγε. Όμως συμφωνώ μαζί σας ότι είναι μια συζήτηση όλη αυτή η οποία πρέπει να ανοίξει. Πρέπει να ανοίξει όμως σε χρόνο ανύποπτο, δηλαδή να μην έχουμε μπροστά μας εκλογή αρχηγού, σε μια συζήτηση που θα γίνει το καταστατικό συνέδριο. Θα είναι πιο ουδέτερη στιγμή. Θα αλλά και τώρα δεν θα υπάρχει ένας περιορισμός. Νομίζω ότι τα μέλη που θα μπορούν να ψηφίσουν πρέπει να έχουν γίνει μέλη μέχρι. Όχι, για την εκλογή Προέδρου, όχι. Όχι. Είναι την ίδια, μπορούν την ίδια στιγμή να γίνουν. Την μέλη. Ίδια στιγμή, Ναι, αφορά αυτό μόνο για την εκλογή Κεντρικής Επιτροπής. Τεράστιο κόσμο που έλεγε το. Αφορά μόνο την εκλογή Κεντρικής Επιτροπής. Δεν υπάρχει εμφιβολία ότι όλα τα συστήματα έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το πλεονέκτημα αυτού του συστήματος, και δεν μιλάω τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ μόνο, το πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι μπορείς να βάζεις κόσμο από την κοινωνία πιο εύκολα στη διαδικασία εκλογής, ψηφοφόρους εννοώ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά που δεν είναι μέλη. Και να εντάσσονται εκείνη τη στιγμή και να γίνονται μέλη μέσω αυτής της διαδικασίας πιο εύκολα. Αυτό είναι το βασικό πλεονέκτημα. Άρα να λένε την άποψή τους σε ευρύτερα στρώματα ψηφοφόρων. Το μειονέκτημα πολλές φορές είναι ότι, όπως πολλές φορές έχει δεθεί, ξέρετε, εκεί που εκλέγουν συνέδρια υπάρχει μια μεγαλύτερη γνώση, συζήτηση κ.ο.κ. Αλλά αυτά δεν αλλάζουν αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας πω ότι ήμουν υποστηρικτής στο να εκλέγονται από τη βάση τα μέλη. Και σε εκείνη την περίοδο και τώρα είμαι. Δέχομαι όμως ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Αλλά ξαναλέω, αν αυτή η συζήτηση γίνει πάνω στην εκλογή, στην νέα εκλογή, θα φανεί ύποπτη, εντάξει. Φανταστείτε τώρα να αλλάξουν. Τώρα είναι όλα ύποπτα. Αυτό είναι αλήθεια. Αναλάβαν αυτοί οι όροι. Εντάξει, τώρα. Κύριε Θεοχαρόπλε, πότε θα έχουμε νέα για υποψηφιότητες? Τι ξέρετε εσείς, τι μαθαίνετε? Κοιτάξτε, νομίζω πλέον μετά οι όροι έχουν καθοριστεί και στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν υποψήφιο που έχει ανακοινώσει ότι είναι υποψήφιο, τον Παύλο Πολάκη. Μάλιστα. Δεν έχουμε επισήμως άλλον υποψήφιο. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες μέρες, δηλαδή και πριν από το deadline που είναι τέλη Οκτώβρη, νομίζω οι υποψήφοι θα ανοίξουν τα χαρτιά τους. Άμα μάθετε κάτι, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να βγείτε στην εκπομπή και ας έχουμε και άλλα θέματα, έτσι να πούμε δύο κουβέντες. Πολύ θα το χαιρόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοχαρόπουλο. Γεια σας. Καλό βράδυ.